F-16. Ο senior captain Stefan Tarte, γνωστός ως Vador. Διάδοχος του Commander Tom de Mortel του γνωστού μας Gizmo, που για πολλά χρόνια μας εντυπωσίαζε στα προηγούμενα Athens Flying Week.
Συνήθως πετάει με το διακοσμημένο κατάμαυρο αεροσκάφος του, με την ονομασία των Falcon. Όμως φέτος είναι μια πραγματικά ιδιαίτερη χρονιά. Στις 6 Ιουνίου του 1944, στη μέρα που έμεινε γνωστή σαν την Day, άλλαζε η ροή της ιστορίας για την Ευρώπη με τη συμμαχική απόβαση στην Νορμανδία. Μεταξύ αυτών, Έλληνες αλλά και Βέλγοι που πολέμησαν εκεί για τη δική μας ελευθερία. Και σαν φόρος τιμής, το αεροσκάφος είναι βαμμένο ακριβώς όπως και το C-130 που μπορείτε να δείτε. Ενώ σε λίγο ένα άλλο F-16 ετοιμάζεται να πάρει τη σκητάλη. Και μαζί μου εδώ τα μέλη του ZEVS Demo Team που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Το αεροσκάφος που μας κάνει περήφανος κάθε φορά. Avevo l'obiettivo troppo lungo. Quello che non ho inquadrato è stata la cupenna. Thank you.
You are about to embark on the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. I have full confidence in your courage, devotion to duty and skill in battle. Αυτά ήταν τα λόγια του στρατηγού Dwight D. Eisenhower, την προηγούμενη μέρα της απόβασης της Νορμανδίας. Τα αεροσκάφη ήταν βαμμένα με τα χαρακτηριστικά Invasion Strike, όπως αυτά που βλέπετε στο διάκοσμο του F-16 της Βελγικής Αεροπορίας που τώρα τροχοδρομεί μπροστά από τους Spotters.